Η Χριστίνα Σούζη, η μετεωρολόγο μα, είναι εκτάκτο μαζί μα στο στούντιο, διότι έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού. Σωστά, πολύ σωστά. Και είναι ένα σύστημα το οποίο και βροχέ θα δώσει και χιόνια θα δώσει και πτώση τη θερμοκρασία και θυελώδη ανέμου. Θα τα έχουμε όλα Παρασκευή και Σάββατο. Αυτή την ώρα έχουμε τοπικέ συνευχέ από το αργά τα πολύ μα προ το βράδυ. Θα έχουμε βροχέ στα βόρειο-δυτικά που τη νύχτα θα ενταθούν. Και έτσι αύριο θα έχουμε βροχέ και σφοραντικέ καταιγίδε αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και τα ανατολικό Αιγαίο και βαθμία στην υπόλοιπη. Εκτό ίσω από την Κρήτη και τι νότιε κυκλάδε. Χιόνια στα ορεινά και βαθμία και στα ήμοι ορεινά τη Δυτική Μακεδονία. Φαίνεται εδώ ότι θα έχει και περισσότερε χιονοπτώσει. Όσον αφορά και τα φαινόμενα, θα είναι βέβαια και τοπικά έντονα. Οι άνεμοι βαθμία στο Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο θα γίνουν βόρειοι: 5 με 6 στο Ιόνιο, μέχρι 8 στο Βόρειο Αιγαίο, στο υπόλοιπο Αιγαίο, νοτιάδε, 7 και τοπικά 8 ποφορκή θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα κεντρικά και τα Έω 12 με 14 βαθμού και στην υπόλοιπη χώρα 19 με 20, τοπικά 21 με 22, Κρήτη και 12άνισα. Εδώ στην Αττική λίγη συννεφιά βαθμία θα αυξηθεί. Εγώ πιστεύω ότι από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε ε, βροχέ εδώ, μεσημέρι-απόγευμα, που τη νύχτα θα ενταθούν και δεν αποκλείται να εκδηλωθούν και καταιγίδε. Οι νοτιάδε μέχρι 6 μοφόρ θα γίνουν βορειάδε τη νύχτα και μέχρι 19 βαθμού αύριο η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη πριν το μεσημέρι θα βρεθεί. 6 και 11 βαθμού και θα χιονίσει και στα γύρω Ρινά. Βέβαια. Αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο να μα ανησυχεί, ε, γιατί ακούμε όχι. για το έκτακτο δελτίο. Ναι, και αλλά λίγο λένε ότι δεν έχουμε δει τι προηγούμενε φορέ. Ναι. Είναι συνηθισμένο, είναι απλό, χειμερινό. Κοίτα, εκείνο που έχει σημασία να πούμε είναι. Ε, λίγο τα χιόνια. Δηλαδή, τι εννοώ: Το Σάββατο, όχι τόσο την Παρασκευή, όσο το Σάββατο, εκτό από τα ορεινά, θα έχει και σε περιοχέ τη Μακεδονία και τη Τράκη με χαμηλό υψόμετρο. Που σημαίνει ότι θα έχει αρκετέ χιονοπτώσει στη Μακεδονία, τη Τράκη και στα ορεινά ε, τη ε, Θεσσαλία και τις ε, ορεινά ημιωρινά τη Θεσσαλία και τη ε, ε, Στερεά. Το βράδυ, πάντω, όπω και να έχει, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άρα, ξαναλέω, θέλει μία προσοχή όσον αφορά τι χιονοπτώσει στα ε, ε, στην Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή Μακεδονία, Θράκη και τα ορεινά ημιορεινά τη Θεσσαλία και τη ε, Στερεά. Επίση θα ενισχυθούν οι βορειάδε πολύ και θα φτάσουν ε, στο Αιγαίο τα 8 και τοπικά τα 9 από Βλέπεις Βλέπει πώ έρχεται ο βορειά, άρα και εδώ θέλει προσοχή. Και δεν είναι μόνο στο Αιγαίο, θα πιάσει και τα ανατολικά εδώ και την Εύβοια ε, και την Ανατολική Στερεά και εδώ την Αττική. Ε, αλλά τα χιόνια θα είναι περιορισμένα εδώ στην Αττική, βέβαια, μόνο αν χιονίσει την Πάρνιτσα και τον Κιθερώνα. Και προφανώ θα έχει πτώση και η θερμοκρασία. Θα είναι αισθητή πτώση τη 9 με 10 βαθμού στα κεντρικά και μπόρια, μπόρια 12 εδώ στην Αττική. Τώρα την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και βαθμία στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Άρα έχουμε από το μεσημέρι περίπου και μετά βελτίωση του καιρού ε, στη χώρα μα. Οι βορειάδε θα είναι ενισχυμένοι στα 8 Μοφορ από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα πέσει ακόμα Λίγο η θερμοκρασία, αλλά κυρίω στα κεντρικά και τα νότια. Θα κάνει κρύο, δηλαδή, με λίγα λόγια. Λοιπόν, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. πολύ.